Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δεύτερη μέρα στο συνέδριο των Δελφών, εδώ από το Ζάπιο. Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με μια κυρία η οποία είναι ο ισχυρός άνθρωπος πίσω από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. Και το λέω αυτό γιατί είναι η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου. Θέλω να την καλημερίσω και να σας πω ότι αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό το διάστημα που ταλαιπωρούμαστε από την πανδημία, από τον κορονοϊό, ένα χρόνο τώρα που προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε, είναι πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Και το πιο σημαντικό, και αυτό ήθελα να συζητήσω με την κυρία Πολιτοπούλου, είναι πώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία, πώς έχουν αλλάξει οι εργασιακές σχέσεις, πώς έχουν αλλάξει ο τρόπος δουλειάς των ανθρώπων. Κυρία Πολιτοπούλου, καλή σας ημέρα. Έχω κάνει μια πρώτη εισαγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς από τον τραπεζικό κλάδο έχετε μεταπηδήσει στον ασφαλιστικό κλάδο και από ό,τι καταλαβαίνω, η δικιά σας εταιρεία, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον και από ό,τι μαθαίνω, είναι από τις πρωτοπόρες στον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, κυρίως για την λειτουργία τους αυτή καθεαυτής ως εταιρεία. Αφήστε τώρα, θα τα πούμε και λίγο αργότερα τι γίνεται με τις υπόλοιπες εταιρείες. Αλλά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ξέρετε, εσείς τα μεγάλα στελέχη, εσείς οι leader, θα λέγαμε, όλων αυτών των εταιρεών που έχουν πάνω από 400 εργαζόμενους και τόσους χιλιάδες πελάτες, ουσιαστικά καθοδηγείτε και την κοινωνία. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να μου δώσετε και να μας περιγράψετε σε όλους εμάς που μας ακούνε πώς ακριβώς αντιμετωπίσατε ένα χρόνο τώρα και πώς έχει αλλάξει η ζωή και των εργαζομένων αλλά και της εταιρείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χασαπόβλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους στο Φόρουμ των Δελφών, που ευχαριστούμε που μπορούμε να έχουμε και πάλι επικοινωνία παρόλο που δεν είμαστε στους Δελφούς. Σας ευχαριστώ για την ευελιξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Οπότε σας καλωσορίζω στο σαλόνι του σπιτιού μου, που έχω μετατρέψει σε γραφείο τους τελευταίους 14 μήνες. Και παρά ότι πρεσβεύουμε την ψηφιοποίηση, σας ομολογώ ότι περιστοιχίζομαι από άπειρα χαρτιά, γιατί τελικά η εργασία με την οθόνη είναι κάτι πολύ κουραστικό, για το οποίο και θα ήθελα να σας αναφερθώ. Και ποιος θα σας το έλεγε, η κυρία Πολιτοπούλου, ότι θα ερχόταν μέρα που από το σαλόνι του σπιτιού σας θα διοικούσατε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. Είμαστε η μεγαλύτερη πολυεθνική. Η αλήθεια είναι ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι και ένα από τα θέματα που θα ήθελα να αναφερθώ, το θέμα της ευθύνης πάει παράλληλα με την εξουσία. Άρα, όποιος έχει εξουσία, έχει και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Και άρα, σας ομολογώ ότι αυτή η ευθύνη, στην καθημερινότητα προ-COVID, αλλά και ιδιαίτερα τους τελευταίους 14 μήνες και για πολύ καιρό ακόμη, είναι μεγάλη. Και πρέπει κανείς να συνειδητοποιεί πόση είναι για να μπορέσει να την διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τώρα, για να το πούμε και έτσι όπως το συζητάμε και μεταξύ μας, στις παρέες μας ή και στα γραφεία, εκτός κάμερας εννοώ. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα σχέδιο που είχαν οι εταιρείες για ευέλικτες μορφές εργασίας, αλλά και για να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν και πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, αλλά και πιο γρήγορα. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο πιθανόν να υπήρχε στα συρτάρια, δεν είναι? Απλώς η πανδημία προχώρησε τις διαδικασίες. Έχετε δίκιο, και αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και ένα από τα συμπεράσματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όσες από τις εταιρείες ξεκινήσαμε να κάνουμε ψηφιοποίηση και να μπορέσουμε να λειτουργούμε για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας με ψηφιακό τρόπο, και για να λειτουργούμε και για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, αλλά και για να δίνουμε τις δυνατότητες στους εργαζόμενους μας να παράγουν με έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο και να ικανοποιούν και τις δικές τους ανάγκες της καθημερινότητας, τελικά, για αυτούς τους λόγους που το ξεκινήσαμε, δεν έγινε η υλοποίηση γι' αυτό. Χάρη σε αυτά, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Είναι έτσι ένα περίεργο συμπέρασμα που θα ήθελα με ειλικρίνεια να το μοιραστώ μαζί σας. Για άλλους λόγους κάναμε την ψηφιοποίηση, επιχειρησιακούς, αλλά και για λόγους υποστήριξης των εργαζομένων μας, για να μπορούν πιο αποτελεσματικά να κάνουν μοντέρνες και πιο ενδιαφέρουσες εργασίες.
και να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Και τελικά, αν δεν είχαμε την ψηφιοποίηση σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν θα ήταν εφικτή η επιχειρησιακή συνέχεια και δεν θα ήταν εφικτή και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Γιατί έχοντας την ψηφιοποίηση, μπορείς να έχεις την ουσιαστική βοήθεια και το νιάξιμο για τον άνθρωπο. Τον εργαζόμενο, τον συνεργάτη, τον ασφαλισμένο στη δική μας περίπτωση και την κοινωνία ευρύτερα. Γιατί μπορείς να παρέχεις αυτή τη δυνατότητα, το ότι εγώ που δεν έχω εμβολιαστεί ακόμη πλήρως, να μπορώ να σας μιλώ από το σπίτι μου, χάρη στην τεχνολογία και την ευελιξία του φόρου, και να μην χρειάζεται να έρθω εκεί, σε ένα μέρος το οποίο ενδεχομένως θα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, ειδικά με τις νέες μεταλλάξεις που είναι εξαιρετικά μεταδοτικές. Άρα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ακόμα και οι επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε ψηφιακές λειτουργίες, σε μεγάλο βαθμό, όπως η δική μας, και καταφέραμε να λειτουργήσουμε από την πρώτη μέρα και να εξυπηρετήσουμε, κάναμε δηλαδή το δικό μας εταιρικό lockdown στις 16 Μαρτίου του 20. Είμαστε 14 μήνες πριν από το lockdown της χώρας. Άρα, αυτό μας βοήθησε στο να μπορέσουμε να δώσουμε την δέουσα σημασία και προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή, που είναι βέβαια και το ύψιστο αγαθό, πέρα από εταιρικές πρακτικές. Όλο αυτό το διάστημα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε το τρίπτυχο πολιτεία και κράτος και τα μέτρα που το κράτος έχει λάβει, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά και η ευελιξία των εργαζομένων. Γιατί πρεσβεύω προσωπικά αλλά και επαγγελματικά ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Πρέπει να είναι σε ομάδα. Σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, της πανδημίας και της επιχειρησιακής συνέχειας στην πανδημία, πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι είμαστε μαζί. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρετε, δηλαδή, του κράτους, μας έδωσε μεγάλη όθηση για να κάνουμε αυτό, και τις σε αυτό ήθελα μας. Να έρθω τώρα, σε αυτό ήθελα να έρθω. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όλο αυτό το διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, το κράτος δεν βοηθάει με τα ψηφιακά του. Δεν βοηθάει ούτε με τις τηλεργασίες, ούτε στο να υπάρχουν έτσι, άλλα εργαλεία που έχουν άλλες εταιρείες στο εξωτερικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αφού είπατε για την ψηφιοποίηση, κατά πόσον αυτό έχει διευκολύνει και έχει αλλάξει τα πράγματα τον τελευταίο χρόνο. Και ένα δεύτερο, σας το λέω για να το απαντήσετε και τα δύο μαζί, και ένα δεύτερο είναι, έχουμε απορία, γιατί εγώ, ξέρετε, στην τηλεόραση μας ρωτάνε συνέχεια. Χάθηκε αυτή η επαφή με τον πελάτη, εσείς που το ξέρετε πολύ καλά, και τώρα είμαστε με την τηλεργασία. Χάθηκε αυτό το, θα σας το πω λαϊκά, το ψιστήρι με τον πελάτη από κοντά. Πολύ, πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, εκφράζω προσωπικές μου απόψεις. Η ψηφιοποίηση για μένα είναι ευλογία και για το κράτος και για τις εταιρείες και για τους εργαζομένους. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε δούλοι της ψηφιοποίησης. Mm-hmm. Για να απαντήσω και τη δεύτερη ερώτησή σας, 2-1. Δηλαδή, χωρίς την ψηφιοποίηση, όπως είπαμε, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε. Η ψηφιοποίηση του κράτους, που ήταν αλματώδης και είμαστε ευγνώμονες που έγινε, έδωσε και το πλαίσιο στις εταιρείες και την όθηση να επιταχύνουμε τις δικές μας ψηφιοποιήσεις και κυρίως να αντιμετωπίσουμε την οτροπία των ανθρώπων, όλων των κατηγοριών, που όταν βλέπουν ότι ψηφιοποιείται το κράτος, θα χρειαστεί και εκείνοι να προσαρμοστούν στην ψηφιοποίηση των εταιριών και των εργαζομένων αντίστοιχα. Άρα αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει όμως να, κατά τη γνώμη μου, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση στην έννοια της ψηφιοποίησης, τόσο στις εταιρείες όσο και στους εργαζομένους. Για το κράτος είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει, γιατί εκεί έχουν γίνει όλα αυτά τα εξαιρετικά βήματα που θα μας οδηγήσουν και σε μια μεγάλη περιουσία για το μέλλον και παρακαταθήκη. Η ψηφιοποίηση συνήθως συνδυάζεται με επιτάχυνση της παραγωγικότητας και αντικατάσταση του ανθρώπινου στοιχείου. Mm-hmm. Εμείς στην ΕΝΕΝ και εγώ προσωπικά πρεσβεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Ναι, με βελτίωση παραγωγικότητας ευελιξίας, αλλά αυτή η ίδια η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να λειτουργούμε σήμερα, να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και οι εργαζόμενοι μας να έχουν δουλειά, γιατί μπορούν να την κάνουν
προστατεύονται στην υγεία τους από το σπίτι τους, ειδικά μην ξεχνάμε, δεν είναι η ίδια εποχή τώρα με πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο φοβόμασταν όλοι να βγούμε έξω. Θυμάστε τι γινόταν στο πρώτο lockdown. Τότε εμείς λειτουργούσαμε πλήρως. Είχαμε κάνει ακόμα και τηλεοπτικό σποτ με το «Μένουμε σπίτι». Ντύσαμε το κτίριο «Μένουμε σπίτι». Ήμασταν απόλυτα συντεταγμένοι με τη γενική κατεύθυνση για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Αλλά το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ ισχυρό. Η ψηφιοποίηση είναι εργαλείο. Δεν είναι υποκατάστατο του ανθρώπινου στοιχείου. Άρα ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην κούραση αυτής της λειτουργίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για πολύ καιρό μόνο έτσι. Είναι ζητούμενο το να συνδυάσουμε την ανθρώπινη επαφή με τα ψηφιακά εργαλεία. Και νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί θα πρέπει όλοι να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και τις ομάδες που έχουν εξουσία όποιου τύπου, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση χωρίς να τη φοβούνται, αλλά αντίθετα να αξιοποιήσουν τα θετικά. Ευτυχώς το ρυθμιστικό πλαίσιο της εργασίας, με την τηλεργασία και όλες αυτές τις εξελίξεις και τις πρόσφατες, βοηθούν πολύ στο να νιώθει ασφάλεια ο εργαζόμενος. Και αυτός ο ίδιος εργαζόμενος πρέπει να νιώθει ασφάλεια, γιατί θα είναι και καταναλωτής. Είναι και μέλος της κοινωνίας, οπότε έχει πολλαπλό ρόλο. Και έχοντας αυτή την ασφάλεια, πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο καθένας μας. Γιατί αντίστοιχα, ξέρετε, μια οπτική που δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει, μιλάμε συνέχεια για δικαιώματα εργαζομένων και διευκόλυνση. Αλλά όταν μια εταιρεία, ασχέτως μεγέθους, εμπιστεύεται τον εργαζόμενό της να κάνει τη δουλειά του από το σπίτι του, αυτό είναι μια τεράστια εμπιστοσύνη. Βέβαια. Εμπιστεύεται τα δεδομένα της εταιρείας και τον εμπιστεύεται ότι θα είναι παραγωγικός. Αυτό μου το είπε, ήταν ιδέα μάλιστα μιας συναδέλφου μου, επειδή κάνουμε έτσι μηνιαίες συναντήσεις πολλές με τους εργαζομένους, και μου είπε, κυρία Πολτόπουλου, ξέρετε, νιώθω με ευγνωμοσύνη που παίρνω το λάπτοπ στο σπίτι μου και έχω όλα τα data της δουλειάς μου και η εταιρεία με εμπιστεύεται να τα χρησιμοποιώ. Και βλέπετε ότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Όποιος αισθάνεται ότι η εταιρεία του τον εμπιστεύεται, έχει άλλο αέρα και στη δουλειά του, από όπου και να τον κάνει. Αυτό ήθελα να σας... μια μικρή παρένθεση ήθελα να δω, πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση μου, μια διευκρίνηση. Επειδή έχω ακούσει προσωπικά τώρα, σας το λέω, εντάξει, και εσείς θα το έχετε ακούσει, αλλά οφείλω να το πω, τα καλύτερα για την εταιρεία και τους εργαζόμενους. Πώς το δεχτήκαν αυτή την αλλαγή, πώς τη δέχτηκαν οι δικοί σας εργαζόμενοι? Αρκεί να σας πω, κύριε Χασαπόπουλε, ότι εμείς, λόγω και της πολυεθνικής μητρικής εταιρείας, είχαμε προετοιμαστεί από το τέλος Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν τα πρώτα κρούσματα να έρχονται στην Ελλάδα, και τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαρτίου του 20, σας πάω ένα χρόνο πίσω, ναι. Είχαμε κάνει δοκιμές, γιατί είχαμε φοδιάσει τον κόσμο με λάπτοπ. Όλοι είχαν λάπτοπ και είχαμε ψηφιακές συνδέσεις. Στις 11 και 12 Μαρτίου, το θυμάμαι ακριβώς, γιατί 13 ήταν η τελευταία εργάσιμη Παρασκευή, 11 και 12 λοιπόν είχαμε συναντηθεί το μισό προσωπικό, γιατί είχαμε κάνει λίστες με μισό και μισό. Να εργαζόμαστε μισή από το σπίτι, μισή. Ο ενθουσιασμός, η ευελιξία, η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Δεν έβλεπες ανθρώπους να διστάζουν λεπτό. Να δώσαμε ραντεβού όλη η εταιρεία εκείνη την Παρασκευή 13 του μήνα, αφού είχαμε κάνει τα τεστ μας ένθεν και ένθεν. Συναντηθήκαμε για να κάνουμε τις τελευταίες εκκρεμότητες και να χαιρετηθούμε, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ξανασυναντηθούμε. Η ανταπόκριση των ανθρώπων μας ήταν υποδειγματική και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Πολύ ωραία. Κυρία Πολιτοπούλου, επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της συζήτησής μας, θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα, εσείς που τα βλέπετε και πιο σφαιρικά τα πράγματα και τους σχεδιασμούς που κάνετε, την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Γιατί θα έχετε ακούσει κι εσείς τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και στον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε πολλά περιστατικά για την ψυχική υγεία. Ο κορονοϊός αφήνει πίσω μεγάλες πληγές. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Θα σας πω προσωπική μου άποψη. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τρεις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για το αύριο που επηρεάζουν όλους μας. Το αύριο θα είναι φωτεινό, αρκεί να συντρέχουν αυτές οι τρεις.
Η πρώτη είναι ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Η πανδημία ανέδειξε αυτό πάρα πολύ και αυτό συμβαίνει σε όλα τα πράγματα πλέον στην καθημερινότητά μας και στη στρατηγική μας. Δεύτερον, ότι πάντα λέγαμε θα είμαστε, ότι πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί, υπάρχουν αλλαγές, η βιώσιμη εταιρεία, ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσαρμοστικός. Αυτή η προσαρμογή πρέπει να γίνεται συνεχώς, γιατί και αυτές οι αλλαγές δεν ξέρουμε ποιες θα είναι. Δηλαδή, η νέα κανονικότητα που λέμε θα είναι μια μεταβλητή κανονικότητα. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, είναι η εμπιστοσύνη και η σωστή χρήση της εξουσίας. Δηλαδή, όσοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, οι μεν στους δε, και πρέπει να, όποιος έχει εξουσία, ξεκινώντας από την οικογένεια, όπου οι γονείς έχουν εξουσία με των παιδιών, η ηγεσία των επιχειρήσεων, η ηγεσία της πολιτείας, όλοι εμείς, οι όσοι έχουμε εξουσία, πρέπει να φροντίζουμε να δικούμε και να παίρνουμε αποφάσεις με αρχές, αξίες, όπως δικαιοσύνη, εντιμότητα, ειλικρίνεια, και αυτό να το επικοινωνούμε και να δείχνουμε γνήσιο ενδιαφέρον στους άλλους. Η ψυχική υγεία, κατά τη γνώμη μου, είναι το σοβαρότερο από τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλοι, όχι μόνο οι επικοινωνία. Οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι, οι πάντες. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο το παράδοξο αιτίας και αποτελέσματος. Η οικονομική κρίση που εμείς στην Ελλάδα έχουμε βιώσει για 10 χρόνια, η υγειονομική κρίση που υφιστάμεθα όλοι και θα μείνει, γιατί κάθε φορά κάτι θα πρέπει να κάνουμε, αυτές και οι δύο ενέτειναν και επιδείνωσαν τα ψυχικά προβλήματα και αντίστοιχα τα ψυχικά προβλήματα δημιουργούν πρόβλημα και στην οικονομία και στην υγεία. Δηλαδή, είναι τόσο αλληλένδετα. Το μόνο που έχω να προτείνω σαν προτροπή και ενδεχομένως μπορούμε όλες οι εταιρείες του και κλάδου με αυτό να κλείσουμε, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πολιτοπούλου, γιατί μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ελάτε. Να συνδράμουμε στο να υπάρξει ένα σοβαρό πρόγραμμα υποστήριξης της ψυχικής υγείας για τους ανθρώπους μας. Για όλες τις κατηγορίες, πλήττονται οι πάντες, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους από COVID, οι νέοι που βλέπουν τα όνειρά τους να είναι σε μια παύση. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας. Εγώ θα κρατήσω τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η εταιρεία σας, η NN Ελλάς, απέναντι στην πανδημία, πώς είχε προετοιμαστεί. Είναι ένα παράδειγμα, θα λέγαμε, για όλη την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Θα κρατήσω αυτό που είπατε, ότι σαν άνθρωποι πρέπει να σκύψουμε απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα με ψυχική υγεία που αφήνει πίσω η πανδημία. Αλλά και βέβαια αυτό που κάνετε και εσείς πράξη σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, σαν ένας άνθρωπος που ηγείται της εταιρείας απέναντι στους εργαζόμενους. Να δουλεύουν όσο γίνεται με καλύτερες συνθήκες ζωής και καλύτερες συνθήκες δουλειάς και να δουλεύουν και πολύ ευχάριστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε μόνο μία προτροπή. Να συμπεριφορόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. Αν το κάνουμε όλοι αυτό, το μέλλον όλων μας και της κοινωνίας μας και του πλανήτη μας θα είναι πολύ καλύτερο για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου. Να είστε καλά. Και εμένα. Να είστε καλά. Παραδίδουμε λοιπόν και εμείς στη Σκυτάλη στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ.